Ανδρέα, έκανες ένα καλό παιχνίδι, όμως η ομάδα σου με εξαίρεση εκείνο το comeback που προσπαθήσατε στην τέταρτη περίοδο, μειώσατε στους 7. Δεν τα καταφέρατε σήμερα. Πού οφείλεται το γεγονός ότι η ΑΕΚ σήμερα δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Κεραυνό σε όλο το παιχνίδι? Κοίταξε, εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε από την αρχή. Ακόμα είμαστε μια καινούργια ομάδα. Να μην γελιόμαστε από τις δύο νίκες που έχουμε κάνει στην αρχή, ακόμα μονταριζόμαστε. Ο Κεραυνός έχει ένα μήνα παραπάνω από εμάς προετοιμασία, έχει παραπάνω παιχνίδια από εμάς, είναι πολύ πιο έτοιμος. Έπαιζε στην έδρα του. Νομίζω ήταν το φαβόρι για το παιχνίδι. Δεν ήρθαμε εδώ βέβαια να πέσουμε μαχητή. Ήρθαμε να το παλέψουμε, να κρατήσουμε τη διαφορά προς το τέλος όσο μπορούσαμε πιο χαμηλά. Για να έχουμε τις πιθανότητες να παλέψουμε στην έδρα μας για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ανδρέα, να σε αφήσω να πάω στα πόδια, γιατί το ξέρω. Απλά μια κουβέντα για το μέχρι πού μπορεί να πάει η ΑΕΚ φέτος. Μια μεταβατική περίοδος που είχατε τη αλλαγή στα διοικητικά. Είσαι αισιόδοξος για την σεζόν φέτος που έχετε μπροστά σας? Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξος φέτος για τη σεζόν. Εγώ νομίζω ότι ακόμα η ΑΕΚ ψάχνει να βρει το ταβάνι της. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο συγκεκριμένο όριο που μπορώ να σου θέσω εγώ. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί και από τη στιγμή που θα βρούμε τη χημεία, νομίζω ότι θα πάμε ψηλά. Θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάμε ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Καλή στιγμή.